5 πράγματα, συνέχεια το προηγούμενο βίντεο, που πρέπει να απαντήσεις όταν δημιουργείς περιεχόμενο είτε για sales page είτε για ενημερωτική σελίδα. Πάμε να δούμε. Πρώτον, αυτή η θεματολογία που δημιουργείς είναι μια σελίδα η οποία θα έκανε εύκολα κάποιο share, θα την έδειχνε σε κάποιο φίλο του, θα την έκανε bookmark στο PC του και γενικότερα θα ήταν περιεχόμενο το οποίο αξίζει να το έχεις αποθηκευμένο και να το ξαναδιαβάσεις. Δεύτερον, είναι ένα άρθρο το οποίο θα μπορούσε να γίνει αναδημοσίευση σε κάποιο άλλο site, ιδιοσιογραφικό ή οποιοδήποτε άλλο. Εάν το διάβασες εσύ, θα σου κέντρισε το ενδιαφέρον, η θεματολογία και το κείμενο που αναφέρεις μέσα είναι προσελκύσιμο. Τρίτον, το περιεχόμενο που δημιουργείς ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, αναφέρεις κάτι διαφορετικό από ό,τι αναφέρουν οι 10 πρώτοι στην πρώτη σελίδα της Google. Έχεις μέσα αναλύσεις, έρευνες και περαιτέρω στοιχεία που θα σε ξεχωρίσουν. Τέταρτον, διαβάζεται εύκολα το κείμενό σου. Είναι σωστή η δομή των παραγράφων. Έχεις χτίσει σωστά το SEO σου και τις θεματολογίες και απαντάς μέσα από το περιεχόμενο και στα υποαιρετήματα. Πέμπτον, το κείμενο που δημιουργείς, πρέπει να το απαντήσεις αυτό, πρέπει να δεις εις βάθος το περιεχόμενο που μιλάς. Βλέπω πάρα πολλές σελίδες, λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τι είναι αυτό, πώς λειτουργεί εκείνο, θα μου πεις τι άλλο να γράψω. Εδώ είναι η δυσκολία του SEO. Άμα ήταν τόσο απλό, θα το έκανε οποιοδήποτε. Εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να αναπτύξεις και με την τεχνογνωσία σου και με την τεχνογνωσία του επαγγελματία να χτίσεις περιεχόμενο το οποίο πραγματικά δύσκολα αυτά κάποια πράγματα που θα έχει μέσα θα τα βρει κάποιος αλλού. Στρατηγικές λοιπόν, στις οποίες αν τις απαντήσεις, χτίζεις και ανεβαίνεις επίπεδο. Ακολούθησε με για περισσότερα.